check this. It's 6 a.m. Look at the door is shut. It's like before, the pen is rising, the fine and it's rhyme. It's tower, the beat is whispering my insight. Power, the sun, the truth, it's bright, it's raw. We now want, it dominates my soul, my vision clear, I sight light. Brighter, my soul cold, I might fight. Fighter, I hear some whispers, the undefeated trouble sisters. The demon, even that keeps me out of freedom. The leader strong, all the trendsetters mass confusion. The angels fall, everyone's grabbed for retribution. But I gotta find the way, cause we gotta live on what we say. I see the sun, I'll let me pray to the sun, into the day, into my enemies sway. Το καλλιτεχνικό μου όνομα στο προσωπικό μου project είναι Duke. Είναι ένα όνομα που ήρθε, ρε παιδί μου, μόνο του, ξέρω εγώ, από τα νότια, ρε παιδί μου, από το παλιό Φάλιρο, ξέρω εγώ, που έρχομαι. Και ξεκίνησα τη μουσική... Πάντα ήταν κάτι το οποίο υπήρχε μέσα μου. Πάντα ήταν κάτι το οποίο με τραβούσε πάρα πολύ και πολύ παραπάνω από απλά τη μουσική, από απλά ένα τραγουδιστή, μια εικόνα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Στα 16 μου, 17 ξεκίνησα να έχω την πρώτη μου μπάντα και ξεκινήσαμε να παίζουμε μουσικές. Κάναμε κάτι διασκευές από Rage Against the Machine, κάτι System of a Down, κάτι τέτοια πράγματα. Οπότε λίγο πολύ αυτό με έβαλε, ξέρεις, στην όλη κατάσταση της μουσικής ενορχήστρωσης, να γράψω κανένα στίχο κλπ. Τα πρώτα μου κομμάτια, πιο συγκεκριμένα σε rap, τα έκανα στα 19 μου, εκεί 20. Όταν θέλω να γράψω πάνω σε μια θεματολογία, ένα συνέστημα, ένα κομμάτι, θέλω να καταλήξει στο να έχει πάρει ο ακροατής 100% την οπτική μου γωνία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είτε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, είναι κάτι πιο βαθύ, είτε αυτό είναι κάτι πιο καθημερινό, είτε οτιδήποτε. Αυτό το οποίο εγώ θέλω και έχω, ρε παιδί μου, ως αποστολή στο μυαλό μου όταν κάνω το κομμάτι, είναι να νιώσει ο άλλος αυτό το οποίο θέλω να πω. Τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπω, επηρεασμένος από την κουλτούρα που όντως έχω, από τη δικιά μου πόλη, από τη δικιά μου περιοχή, ξέρω εγώ, από τον τρόπο που μεγάλωσα εγώ ίδιος. Duke! Been right, been wrong. Any motherfucker want a piece of me? Let's get it on. Brah, swagger like bitches on. Bitch, you gonna get a plate of you like St. John. I'm from the sea, we killin' them bitches, drillin' them bitches, exilin' them bitches. The city that give us democracy, now bitches bow down to aristocracy. This shit is real, that's the deal. Why can't you see that the bitches is into the males, man, for real? Losers now, losers kneel. That's the beginning, you live by the soul, get killed. Hip-hop ξεκίνησα να ακούω από πολύ μικρή ηλικία, ρε παιδί μου. Ήμουνα δημοτικό, ξέρω εγώ, ακόμα, τετάρτη, πέμπτη δημοτικού, εκεί κάπου ξεκίνησα να ακούω. Άρχισα να ακούω DMX, ξέρω εγώ. Εκεί βρήκα κάτι που μου άρεσε πολύ, ρε παιδί μου, μια αντίθεση, ξέρω εγώ, κάτι βαρύ που παράλληλα ήταν και πολύ μελωδικό. Ήταν η πρώτη μου επιρροή αυτή. Μετά συνέχισα να ακούω διάφορα πράγματα. Σίγουρα ο DMX με οδήγησε και στους Rough Riders γενικότητα να ακούσω, ας πούμε, την Eve, να ακούσω Jada Kiss, να ακούσω Dragon κλπ. Μετά άκουσα τα πιο κλασικά East Coast πράγματα όπως, ας πούμε, Method Man και Busta Rhymes κλπ. Τέλος πάντων, πέρασαν πάρα πολλά στάδια μέχρι να καταλήξω σήμερα ημέρα να ακούω πράγματα όπως όπως ο Yellow Wolf, όπως ο MGK, όπως ο Tech 9 που θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαίος. Τα κομμάτια όταν ξεκίνησα να τα γράφω, όταν ήμουν μικρός, ήταν πιο ανώριμα. Γιατί ήμουνα κι εγώ λίγο πιο πολύ στο ύφος του ότι τι πρέπει να γράψω, παρότι τι θέλω να γράψω. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθώ να κάνω και μέσα από το EP μου είναι να συνδυάσω πολλές μουσικές μαζί και με τον φίλο μου και συνεργάτη Μπαρίς που δουλεύουμε στην παραγωγή στο Final Sound Studios για να διεκπαιρεώσουμε αυτό το EP. BUNT λοιπόν, όταν πρώτο είδα το όνομα αυτό, λέω
τι φάση ξέρω εγώ, λέω, είναι ωραίο όνομα, και με το που μπαίνω στο site βλέπω το Be You Not Them, ρε παιδί μου. Αυτό μου έδωσε μια πολύ δυνατή εικόνα με τη μία. Λίγο ακολούθα τον ήρω σου, ξέρω εγώ, κάπως έτσι το είδα, ξέρω εγώ, και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί βασίζεται την επικοινωνία από τις μπάντες προς τον κόσμο σε βίντεο που μπορεί, καλή ώρα τώρα ξέρω εγώ, ο καθένας να πει τις ιδέες του. Να πει συνολικά το τι σκέφτεται, το τι θέλει να κάνει στη μουσική και ξέρεις, γενικότερα να βγάλει το πραγματικό του αυτό. Αυτό είναι που πραγματικά μου άρεσε και ρε παιδί μου έδωσα σεβασμό με το που είδα ρε παιδί μου την όλη φάση σας στο bunt.gr ξέρω. Γράφω. Ναι, να μιλήσω εγώ. Και εγώ το έπισα. Λοιπόν. Πω. Μια χαρά. Το χείρι.